διανομής, φαγητού, καφέ και ροφημάτων. Είναι οι άνθρωποι που έρχονται στα σπίτια μας και στους οποίους επιτρέπεται να εργάζονται αυτές τις δύσκολες ημέρες του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού. Απλώς μένουμε ανοιχτοί γιατί πρέπει να μείνουμε γιατί έχουμε πελάτες. Η δουλειά είναι πεσμένη, μας λένε. Περισσότερο φαίνεται να εργάζονται όσοι κάνουν νυχτερινές διανομές φαγητού και ροφημάτων. Αδερφέ, χάλια. 60 με 70% κάτω. Ποιες ώρες δουλεύει το delivery? Το delivery εμείς ξεκινάμε εδώ από τις 12 η ώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η Πάτρα, κακώς τα ψέματα, είναι φοιτητές. Φοιτητές δεν υπάρχουν. Όταν είναι κλεισμένοι στο σπίτι, λογικά είναι ότι μαγειρεύουν κιόλα. Οι διανομής φαγητού, καφέ και άλλων προϊόντων αυτές τις ημέρες έχουν αναλάβει μια αποστολή που απαιτεί περαιτέρω προσοχή ώστε να διασφαλιστεί τόσο η δική τους όσο και η ασφάλεια των πελατών τους. Μία άλλα δουλεύει. Από τις 2.30 μέχρι τις 3.30. Τέλος ήταν. Γιατί έχει πέσει έτσι, λόγω φοιτητών? Εμείς δουλεύουμε με 60-70% φοιτητές και δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, οπότε και διανομής φαγητού και καφέ συναντούν εξ αποστάσεως συναλλαγή με τους πελάτες τους, ακόμη και κατά την παράδοση της παραγγελίας. Πώς είναι η δουλειά, αφήνει πουρμπουάρ ο κόσμος? Δεν άφηνε που δεν άφηνε. Τώρα, άστο. Η απουσία των φοιτητών έχει ρίξει τη δουλειά, όμως έστω και έτσι η διανομής είναι διαρκώς στους δρόμους, αναλαμβάνοντας από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη παραγγελία. Διανομές γίνονται ακόμη και από τις υπεραγορές τροφίμων.